Σας έλεγα και χθες και προχθές ότι ακούμε πολύ συχνά από νεαρά άτομα την φοβία για το κατά πόσον αυτή επηρεάζεται ή όχι από τα εμβόλια. Μάλιστα, μέχρι πρότινος δεν είχαν και ξεκάθαρη κατεύθυνση από τους γιατρούς ή από κάποιους από τους γιατρούς τους. Πάμε λοιπόν και τον ευχαριστώ ιδιαίτερα να συναντήσουμε τον πρόεδρο της γυναικολογικής εταιρείας, τον κύριο Γαβρίλ Καλακούτη. Θα μας πει την επιστημονική του άποψη. Καλησπέρα γιατρέ, ευχαριστώ για την αποδοχή της πρόσκλησης. Το ερώτημα είναι ένα. Τίθεται σε κίνδυνο η γονιμότητα αυτών των ηλικιών που πάνε να βάλουν εμβόλιο, δηλαδή οι νεαρές ηλικίες, και ό,τι αυτές προσδοκούν στο να φτιάξουν τη ζωή τους με την οικογένειά τους? Η Πανκύπρια Γυναικολογική και Εμβευτική Εταιρεία ήταν πάντοτε ξεκάθαρη ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη γονιμότητα γυναικών οι οποίες εμβολιάζονται κατά του κορονοϊού. Είμαστε σε συνεχή παρακολούθηση με τις τελευταίες εξελίξεις και παίρνουμε κατευθυντήριες γραμμές από διεθνώς αναγνωρισμένα επιστημονικά πανεπιστήμια, τα οποία κάθε 2 εβδομάδες μας ενημερώνουν. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε καμία ενημέρωση ότι τα εμβόλια δεν είναι ασφαλή και ότι τα εμβόλια μπορεί να επηρεάσουν την γονιμότητα της γυναίκας. Έτσι, χωρίς καμία αμφιβολία, συστήνουμε σε όλες τις έγκυες να εμβολιαστούν, σε όσες προσπαθούν να μείνουν έγκυες να εμβολιαστούν, όσες είναι στη διαδικασία εξωσωματικής γονιμοποίησης, μπορούν να εμβολιαστούν χωρίς κανένα φόβο. Τα εμβόλια είναι ασφαλή και αποτελεσματικά. Μάλιστα. Αυτή λοιπόν είναι η επιστημονική σας άποψη, η επιστημονική σας εισήγηση. Στηρίζεται, μου λέτε, και πάνω σε δεδομένα και σε απουσία δεδομένων που θα καταμαρτυρούσαν το αντίθετο. Σας ερωτώ το εξής τώρα. Εάν είναι τόσο καθαρή αυτή η άποψη, τι τροφοδότησε αυτή την ανησυχία? Μήπως υπάρχουν συνάδελφοί σας οι οποίοι έχουν αμφιβολίες ή αφήνουν σκιές και άρα αυτό δημιουργεί ανησυχία στον κόσμο που τους επισκέπτεται? Οι κατευθυντήριες γραμμές και οι ανακοινώσεις που βγάζει η Πανκύπρια Γυναικολογική και Εμβευτική Εταιρεία είναι ξεκάθαρες. Δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος για τη γονιμότητα της γυναίκας. Είμαστε μέλος της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μευτήρων Γυναικολόγων, που υπάρχουν περίπου 100 χώρες μέλη. Όλες οι χώρες παίρνουν τις ίδιες κατευθυντήριες γραμμές. Δεν υπήρχε πουθενά να λέει ότι υπάρχει κίνδυνος για τη γονιμότητα της γυναίκας. Όλα τα έγκριτα επιστημονικά περιοδικά, όλες οι δημοσιεύσεις αυτό λένε. Έτσι δεν ξέρω από πού άλλοι βρίσκονται σε πληροφορίες τους. Αν έχουν επιστημονικά δεδομένα, να μας τα παρουσιάσουν με επιστημονικά τεκμήρια και τότε να συζητήσουμε. Άρα, να μιλήσει η επιστημονική τεκμηρίωση και όχι η μπουρδολογία. Ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλό βράδυ. Μένουμε στο θέμα της πανδημίας.